Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Μαρία Τζομπανάκη βρέθηκε καλεσμένη σε πρωινή εκπομπή, όπου μίλησε για τη συνέχεια του Σασμού και την Καλλιόπη. Ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης σειράς επιστρέφει στους δέκτες μας τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου. Ήδη στο νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, με τον Παύλο Βρουλάκη να καταφθάνει στο Σασμό και θα τον υποδηθεί ως τέλειος μάνας, ενώ η Καλλιόπη είναι σίγουρη πως την εντολή φόνου του άντρα της την έδωσε ο Παύλος Βρουλάκης, αναφέρει η Μαρία Τζομπανάκη. Συνεπώς όταν επιστρέφει ο φωνιάς του άντρα της, η Καλλιόπη θα βγάλει τον χειρότερο εαυτό της και ένας νέος κύκλος αίματος θα ανοίξει. Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο δεύτερος κύκλος. Δεν ισχύει ότι αυτοκτονώ για να εξηλωθώ, τονίζει μεταξύ άλλων η ηθοποιός. Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε επίσης για την Καλλιόπη του Σασμού και τις χείρες γυναίκες στην Κρήτη. Οι γυναίκες αυτές ακόμη και σήμερα, ειδικά στα ορεινά χωριά, ακόμη και αν είναι ερωτεύσιμες ή έχουν ζήτηση κατά κάποιον τρόπο, δεν βγαίνουν χωρίς μαντήλι. Αν βγουν χωρίς μαντήλι και φορέσουν κοντομανίκι, δείξουν τα χέρια και τα πόδια τους γυμνά, σημαίνει είμαι ανοιχτή για να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, και αυτό είναι ένα μήνυμα. Αυτά τα ξέρω πολύ καλά, γιατί με ενδιαφέρει η παράδοση και οι συνήθειες του τόπου μου, γιατί οι συνήθειες ενός σπιτιού μιας πατρίδας, είναι αυτοί που χτίζεις πάνω τους όλη σου τη ζωή. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.